Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και για το συνέδριο. Για όσους δεν με ξέρουν, Θοδωρής Στεργίου, δουλεύω στην Ιντρακόμ Τέλεκομ, είμαι υπεύθυνος λύσεων ασφάλειας της εταιρείας. Μιας εταιρείας η οποία προωθεί γενικά λύσεις που έχουν να κάνουν με υπολογιστικό νέφος. Το υπολογιστικό νέφος της εταιρείας στην ελληνική τουλάχιστον αγορά, τα τελευταία 3 χρόνια, το προωθεί η Ελλάς Online με το διακριτικό όνομα Hall Cloud. Και ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο έχει να κάνει με αυτό που λέμε επικοινωνία μηχανή προς μηχανή, M2M αν προτιμάτε, ή με το διαδίκτυο των πραγμάτων, IoT, θα δούμε θέματα τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια, με πράγματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα στην Ευρώπη, αλλά και να δούμε, λύνοντας το πρόβλημα αυτό, τι σημαίνει πραγματικά μια τέτοια υποδομή και μια υπηρεσία για τους τελικούς πελάτες και πώς μπορούν να γίνουν οι σωστές χρεώσεις και να αποδοθεί σωστά το κέρδος στον πελάτη και στον αντίστοιχα πάροχο. Σαν εταιρεία, έχουμε ένα κομμάτι, μια από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, που αφορά την ενοποίηση συστημάτων. Η επιχειρηματική αυτή διεύθυνση, η οποία έχει να κάνει με το υπολογιστικό νέφος και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών Ελλάδα και εξωτερικό. Και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία βοηθάει παρόχους, είτε αυτή είναι κινητής, είτε τηλεφωνίας για παράδειγμα, είτε είναι άλλοι πάροχοι, προκειμένου να δώσουν υπηρεσίες στους πελάτες τους. Επειδή ακούμε γενικά για το θέμα του διαδικτύου των πραγμάτων, θα ήθελα εξ αρχής, αν θέλετε, να κάνουμε ένα μικρό διαχωρισμό. Όπως έχω πει και σε άλλο συνέδριο, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτού που ονομάζουμε επικοινωνία μηχανή προς μηχανή, το M2M και το IoT. Το M2M, όπως πάρα πολύ όμορφα είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση της IBM, βασίστηκε στις παραδοσιακές λύσεις τηλεμετρίας, όπου είχαμε δέκτες που πέραν πληροφορία, τις στέλνανε κάπου και βγάζαμε κάποια στοιχεία. Αυτό προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και πλέον είμαστε σε θέση να δώσουμε, να πάρουμε αυτή την πληροφορία και να δώσουμε κάτι πίσω. Αυτό είναι ένας προπομπός για το IoT. Το IoT πραγματικά σημαίνει ότι όλες οι συσκευές διασυνδέονται μεταξύ τους, χωρίς κάποιους μεσάζοντες, αν θέλετε, τους οποίους απαιτεί το M2M, και βεβαίως απαιτεί την ύπαρξη του Ιντερνετ, του IP version 6. Χωρίς IPv6 δεν υπάρχει IoT. Πραγματικό. Γιατί δεν έχουμε διευθύνσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για M2M και IoT, σε τι αναφερόμαστε. Και έχει μεγάλη διαφορά, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται τελικά μια υπηρεσία προς ένα πελάτη λίγο αλλάζει. Και εκεί που θέλουμε βεβαίως να καταλήξουμε στο IoT, είναι ότι αυτό που θα δίνεται είναι το προϊόν ως υπηρεσία. Product as a service, όπως ονομάζουν κάποιοι. Γενικά, ακούσαμε και το πρωί θέματα σχετικά με την αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά νούμερα τα οποία πλανώνται. Η αλήθεια είναι πως έχουν μικρό ενδιαφέρον, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, είτε έχουν να κάνουν με τον παγκόσμιο τζίρο γύρω από αυτή την αγορά, είτε έχουν να κάνουν με τον αριθμό των συσκευών. Εφόσον η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως ονομάζεται, είναι πραγματικότητα, έχει λίγη σημασία ποιος είναι ο τζίρος ο οποίος μπορούμε να έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει λίγο να επικεντρωθούμε στο τι είναι αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση μια τέτοια λύση, εάν μια τέτοια λύση και υποδομή βοηθάει πραγματικά την επιχείρηση και της δίνει κάποια σημαντικά ωφέλη, και τι τελικά σημαίνει αυτό. Και ο τζίρος μετά θα έρθει. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι όλο το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το M2M και IoT έχει εφαρμοσιμότητα σε σχεδόν όλες τις αγορές. Είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται για αγορές που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την διαχείριση των αυτοκινήτων, διαχείριση στόλου. Είτε είναι αγορές οι οποίες έχουν να κάνουν με την ναυτιλία. Είτε είναι αγορές που έχουν να κάνουν με τη φυσική ασφάλεια. Είτε είναι αγορές, όπως ξαναλέω, αναδείχθηκε πριν στην παρουσίαση του κ. Μανιάτη, με διάφορα άλλα κομμάτια, όπως αθλητισμός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Παντού υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές. Αυτό για το οποίο ουσιαστικά αναφερόμαστε είναι ότι χρειαζόμαστε κάποιο είδους συσκευή, η οποία συσκευή να λαμβάνει πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, να τα στέλνει πίσω, τα δεδομένα αυτά να υπόκεινται σε κάποια επεξεργασία και μέσω αυτής της επεξεργασίας να δίνουμε εμείς σαν πάροχοι κάτι πίσω στον τελικό πελάτη. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, κάνε κάτι, μπορεί να είναι το άνοιγμα ή το κλείσιμο κάποιας πόρτας, μπορεί να είναι, για παράδειγμα, κάτι σε σχέση με ένα ψυγείο, γιατί, παράδειγμα, εφαρμογές μπορεί να είναι στα ψυγεία που μπορεί να δείτε στα περίπτερα, που μπορεί να σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ.
Ο διαχωρισμός λοιπόν ο οποίος έγινε στην αρχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν μιλάμε για M2M μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δίνει πληροφορίες κάπου πίσω. Άρα δηλαδή παρέχουμε σαν ένας πάροχος, όποιος και αν είναι αυτός, μια υπηρεσία σε έναν πελάτη. Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε παραδείγματα και μετά σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το οποίο δίνουμε πίσω τραβάει κάποια δεδομένα και αυτά τα δεδομένα κάπου πρέπει να τα επεξεργαστούμε προκειμένου να δώσουμε, όπως είπα, κάτι πίσω. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι διακρίνεται μια ευκαιρία. Όλες αυτές οι πλατφόρμες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο δίνεται η υπηρεσία στον τελικό μας πελάτη να είναι μέσα στο υπολογιστικό νέφος. Βλέπετε, η διαφορά του machine to machine, όπως ονομάζεται, με άλλες παραδοσιακές λύσεις, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε μεσάζοντες. Ένας πάροχος μια τέτοια υπηρεσίας δεν χρειάζεται να έχει έναν συνεργάτη προκειμένου να πάει σε ένα πελάτη. Πηγαίνει κατευθείαν στον τελικό πελάτη. Αν εγώ παρέχω μια εφαρμογή, για παράδειγμα, για διαχείριση στόλου, δεν χρειάζομαι κάποιο συνεργάτη προκειμένου να μου πουλήσει την υπηρεσία αυτή. Μπορώ να την διαθέσω εμπορικά και οι πελάτες να έρθουν σε μένα. Έρεται λοιπόν η ανάγκη για έναν μεσάζοντα, άρα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε την υπηρεσία αυτή και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε τα συστήματά μας προκειμένου να τα δώσουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Το υπολογιστικό λοιπόν νέφος βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς επειδή άρονται κάποιες υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της υπολογιστικής ισχύως, με το κομμάτι της παροχής υπηρεσίας σε πάρα πολλούς πελάτες, με το κομμάτι ακόμα των μεταπολιτών, πολλοί μεταπολιτές σε διάφορες χώρες και ούτω καθεξής. Στο θέμα της ασφάλειας όμως, όλο αυτό εγείρει, αν θέλετε, και κάποιες καινούργιες προκλήσεις. Όταν μιλάμε για συσκευές, σημαίνει ότι δεν έχουμε χρήστη. Άρα, πώς ελέγχουμε την αυθεντικότητα μιας συσκευής? Πώς ελέγχουμε ότι μια συσκευή που βάλαμε και από την οποία παίρνουμε δεδομένα είναι όντως αυτή η συσκευή που βάλαμε και δεν έχει πειραχτεί η συσκευή αυτή με τον οποιοδήποτε τρόπο? Που σημαίνει ότι ή παίρνουμε λάθος δεδομένα ή μας κλέβουν τα δεδομένα. Πρέπει να δούμε ότι ο τρόπος επικοινωνίας είναι, για παράδειγμα, μέσω του δικτύου κινητής. Άρα σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα μόντεμ, αν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό το μόντεμ. Αν τα δεδομένα λοιπόν που θα λάβουμε, όντως τα λαμβάνουμε με κάποιο ασφαλή τρόπο. Περιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με απάτη και πώς προστατευόμαστε από αυτές. Όταν, για παράδειγμα, μιλάμε για έξυπνους μετρητές, και θα σας δείξω μετά κάποια παραδείγματα που γίνανε στην Ευρώπη, μιλάμε για συστήματα τα οποία ο έξυπνος μετρητής, αν δεν προστατευθεί, μπορούν να υποκλαπούν δεδομένα, να πειραχτούν δεδομένα και τελικά και ο καταναλωτής να μην είναι σε θέση να πληρώσει αυτά που πραγματικά κατανάλωσε, αλλά και ο πάροχος να μην είναι σε θέση να χρεώσει αυτά τα οποία τελικά πρέπει να χρεώσει. Παραδείγματα τα οποία παρουσιάστηκαν σε ένα συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού έτσι, έχουν να κάνουν με απάτη η οποία έγινε στα συστήματα της Ολλανδίας σχετικά με την παροχή νερού. Απάτη η οποία έγινε στους έξυπνους μετρητές της Ισπανίας. Κλοπή του συστήματος το οποίο χρησιμοποιούταν στην Νότιο Αφρική και είχε να κάνει με τα φανάρια. Έξυπνα φανάρια, βράδυ είναι, πάει να ανάψει κόκκινο, πλησιάζει κάποιος, η διασταύρωση είναι κενή, αντί να ανάψει κόκκινο ξανανάβει πράσινο για να τον αφήσει να προχωρήσει. Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Σουηδία, εδώ και χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν εγείρουν θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν, προκειμένου, όπως είπα, η υπηρεσία αυτή, το προϊόν ως υπηρεσία που τελικά θα δώσει ένας πάροχος, να δίνεται με έναν ασφαλή τρόπο. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι είδαμε, σαν εταιρεία, ότι πρέπει τελικά να το πιάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την ίδια τη συσκευή αυτή καθεαυτή, και ποια είναι η ασφάλεια, ποιος είναι ο τρόπος, συγγνώμη, με τον οποίο έχει σχεδιαστεί, και αν η ασφάλεια υπήρξε μέρος και κομμάτι του σχεδιασμού του αρχικού, μέχρι την προώθηση, την εμπορική ενός προϊόντος. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι καταφέραμε και φτιάξαμε κάποιες λύσεις οι οποίες ξεκινάνε από το επιχειρηματικό κομμάτι και φτάνουν στο τεχνικό, φτάνουν στο επίπεδο της συσκευής αυτής καθεαυτής, φτάνουν στη συμμετοχή μας σε παγκόσμιους οργανισμούς που βγάζουν πρότυπα προκειμένου να δούμε ποια είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κατατεθεί από μεριάς μας προκειμένου να γίνουν πιο ασφαλή, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μια τέτοια υπηρεσία διατίθεται εμπορικά στον τελικό πελάτη και τελικά τι σημαίνει αυτό και για τον πάροχο και για τον πελάτη από το κομμάτι της ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων. Όσον αφορά το υπολογιστικό νέφος, έχουμε ξαναπαρουσιάσει το γεγονός ότι σαν πάροχοι υπολογιστικού νέφους, όπου στο νέφος μπορούν να βρίσκονται τα συστήματα
τα πίσω συστήματα μιας τέτοιας υποδομής και μιας τέτοιας εφαρμογής πρέπει να διασφαλιστούν. Προβήκαμε σε πάρα πολλές πιστοποιήσεις, επίπονες και επώδυνες αρκετές φορές, προκειμένου να παρέχουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο διασφάλισης σε πιθανούς μας πελάτες, ότι τελικά η υποδομή πληρεί κάποιες προϋποθέσεις συγκεκριμένες τις οποίες μπορούν να έχουν. Και εφόσον λοιπόν φεύγουμε, αν θέλετε, από το κομμάτι της ασφάλειας, πρέπει να δούμε πώς γίνεται πραγματικά η χρέωση. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουμε έναν πάροχο ο οποίος δίνει μία υπηρεσία, σε πόσους πελάτες μπορεί να τη δώσει? Ποιος είναι ο τρόπος που θα τη δώσει? Ποιος είναι ο τρόπος με την οποία θα χρεώσει? Πώς θα κατανοήσουμε ότι τι χρησιμοποίησε ο πελάτης, τι πραγματικά χρησιμοποίησε από την υπηρεσία μας, προκειμένου να αποδώσουμε το λογαριασμό, αλλά και ταυτόχρονα να είμαστε σε θέση, βάσει, αν θέλετε, κάποιας καμπάνιας ή οτιδήποτε, να του παρέχουμε συγκεκριμένες προσφορές, προκειμένου και να πάρει κάτι παραπάνω από την υπηρεσία και να τον κρατήσουμε ευχαριστημένο και να του δώσουμε και μια παραπάνω αξία. Η Intracom Telecom εδώ και αρκετά χρόνια έχει δική της επιχειρηματική μονάδα, η οποία αναπτύσσει συστήματα για παρόχους. Λόγω αυτής της εμπειρίας ανέπτυξε σύστημα το οποίο αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι χρεώσεις και μετρείται η κερδοφορία σε συστήματα M2M και IoT. Είναι μια πλατφόρμα η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πάροχο, κουμπώνει στις πλατφόρμες του παρόχου και η οποία είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα σας δείξω ένα use case το οποίο που έχει να κάνει σχετικά με την διαχείριση στόλου, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε εφαρμογή διαχείρισης στόλου, μπορεί να σκεφτείτε ότι σας ενδιαφέρει. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι βλέπουμε ότι δίνουμε τη δυνατότητα στους παρόχους να έχουν πολλούς πελάτες, να έχουν διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης, να μπορούν να κάνουν την καμπάνια τους, να μπορούν να ξέρουν ποιες είναι οι χρεώσεις και οι τιμολογιακές αντίστοιχα πολιτικές. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι υπάρχει μια ολόκληρη αρχιτεκτονική που έχει, όπως είπα, δημιουργηθεί αποκλειστικά από εμάς και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται όλοι οι κατάλογοι στο κομμάτι των υπηρεσιών, δημιουργούνται όλες οι διεπαφές με τα συστήματα και τις εφαρμογές που μπορεί ένας πάροχος να δώσει και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να πάρουμε την κρίσιμη αυτή πληροφορία σχετικά με τις χρεώσεις τις οποίες πρέπει να αποδώσουμε. Και αντίστοιχα, να πούμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία προς τον τελικό χρήστη για να κάνει καλύτερη τη ζωή του. Επαναλαμβάνω, το M2M δίνει ευκαιρία γιατί πραγματικά δεν υπάρχει πλέον μεσάζοντας. Ένας πάροχος μπορεί να πάει απευθείας στον τελικό πελάτη, χωρίς να χρειάζεται να έχει διάφορους συνεργάτες για να του προωθήσουν τη λύση αυτή. Άρα πρέπει να είναι σε θέση, όποιος και να είναι ο πάροχος αυτός, να μπορεί να δώσει πραγματικά αυτό το οποίο χρειάζονται οι πελάτες. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν, ένα παράδειγμα το οποίο έχουμε ήδη υλοποιήσει, δεν αναφέρω το όνομα της εφαρμογής γιατί δεν έχει νόημα για αυτή την παρουσίαση, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να σας πω όμως ότι από εκεί που για παράδειγμα ένας πάροχος έδινε τη συγκεκριμένη υπηρεσία διαχείρισης στόλου με μόνο μία ταρίφα, αυτό που εμείς κάνουμε είναι ότι δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να δημιουργηθούν για παράδειγμα πάρα πολλές ταρίφες. Ανάλογα με το πακέτο το οποίο θα ήθελε να δώσει ο πάροχος και να πάρει ο πελάτης, είμαστε σε θέση να ορίσουμε αυτή την πολιτική, να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εφαρμογές και άρα οι χρεώσεις μας, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στον πελάτη και άρα, όπως ανέφερα και πριν, την προστιθέμενη αυτή αξία. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι, όπως άλλωστε είναι και το θέμα του συνεδρίου, η βιομηχανική επανάσταση που έχει να κάνει με το machine to machine έχει ήδη ξεκινήσει. Πρόσφατα ήμουνα στο Διεθνές Συνέδριο το οποίο έγινε στο Λονδίνο και παρουσιάστηκαν διάφορες λύσεις. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές εταιρείες είναι αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Όμως πρέπει να δούμε, γιατί τα παραδείγματα δυστυχώς είναι πολλά, το θέμα της ασφάλειας, γιατί μιλάμε για δεδομένα τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις λόγω της κείμενης νομοθεσίας αγγίζουν τα όρια των προσωπικών δεδομένων, ο μετρητής για παράδειγμα στο σπίτι μας ή οτιδήποτε είναι αυτό, ή επειδή πρόκειται για μια ιατρική εφαρμογή. Και ταυτόχρονα να δούμε τον ορθό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δώσουμε την υπηρεσία αυτή στους πελάτες με τις σωστές χρεώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.